κοιτάω σαν τα μεγάλα πουλιά. Παρέα δεν είχες την καραντίνα σου, δεν έχεις? Όχι, 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 δεν έχω πάει. Ολομόναχος. Ήμουν ολομόναχος, ναι. Είναι ωραία να περνάς την ώρα σου με κάποιον, αλλά πρέπει να είναι πολύ πολύ κοντά σου για να σε ξέρει πάρα πολύ καλά, για να μπορέσετε να συμβιώσετε σε μια τέτοια κατάσταση. Είχαν κυκλοφορήσει κάποιες φήμες ότι είσαι ζευγάρι με την Εύη Σαλταφερίδου, σας είχαν δει στην Γλυφάδα. Δεν ήταν φήμες, κανονικά ήταν. Είμαστε απλά χώρια στην καραντίνα. Είμαι στην πόλη της και είμαι στην πόλη. Η Εύη σου λείπει? Τώρα δεν μπορώ να με κάνει κοκκινίζω. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν θέλει να είναι μόνος του, πίστεψε με. Άλλη μια φορά εγώ. Just the two of us. Έχω και ακουστεί πάρα πολύ έντονα ότι θα ξεκινήσετε τώρα. Θα ξεκινήσουμε κανονικά. Δεν θα υπάρχουν συνοδείο, δεν θα υπάρχουν manager, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μας συνοδεύουν έξτρα στην την ώρα της παραγωγής, την ώρα του γυρίσματος. Είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα, πάρα πολύ αυστηρά. Έχουν πάρει πολύ αυστηρά μέτρα. Μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε το γύρισμα και να μπορούμε να δίνουμε στον κόσμο, ξέρεις, χαρά, διασκέδαση, τραγούδι, χορό. Πότε ξεκινάτε το πρώτο γύρισμα? Το πρώτο γύρισμα θα γίνει στις 28 του μήνος και η προβολή θα γίνει το Σάββατο. Πες μου πως τολμάς και μου μιλάς. Το θέμα είναι ότι το δικό μας επάγγελμα, το θέμα του τραγουδιού, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι τελευταίοι που θα μπορέσουν να επανέλθουν στη δουλειά τους όπως πριν. Το έχω βγάλει αυτό το μυαλό μου. Προσπαθώ να κάνω καινούργια πράγματα. Προσπαθώ να βρω νέες ιδέες. Έχεις ουσιαστικά σκεφτεί να κάνεις κάτι επιχειρηματικό? Κάτι που θα μπορείς να έχεις παράλληλα, να τρέχει παράλληλα με το τραγούδι, το οποίο θα περάσει την κρίση όπως το όλα τα τεχνικά επαγγέλματα. Το οποίο θα περάσει για αρκετό καιρό την κρίση, ναι. Mm. Και επειδή είμαι άνθρωπος που δεν μπορώ να κάθομαι με σταυρωμένα χέρια, ούτε μπορώ να ελπίζω χωρίς να κινούμε. Μπορεί και να είναι κάτι στο οποίο δεν θα. Εγώ μπορεί να μην φαίνομαι καν, αλλά σίγουρα θα κάνω κάτι για να μπορώ τα επόμενα χρόνια να είμαι καλά οικονομικά χωρίς να έχω κανένα πρόβλημα. Ένα σώμα